μια αρχική δήλωση Κώστα για το αυριανό παιχνίδι. Ναι, καλημέρα σε όλους καταρχήν. Ευχαριστούμε που έρχεστε μαζί μας για να καλύψετε το παιχνίδι μας κόντρα στη Rangers. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως και όλα τα παιχνίδια του ομίλου. Έχουμε να κάνουμε, το ξέραμε από την πρώτη μέρα της κλήρωσης, ότι έχουμε να κάνουμε ομάδες πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας εκτοπίσματος από τις δικές μας. Το είχαμε πει ότι σε όλα τα παιχνίδια είμαστε στα χαρτιά του outsider, αλλά δεν αλλάζει καθόλου αυτό, ούτε τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, αλλά ούτε και την αισιοδοξία μας τη μειώνει. Άλλωστε, οι Rangers είναι η μοναδική ομάδα που είχαμε κερδίσει. Ασφαλώς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει να κάνει αυτή η ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε αύριο με την ομάδα που αντιμετωπίσαμε στη Λέμεσο και την κερδίσαμε, αλλά δεν αφαιρεί από την αισιοδοξία μας. Θα πάμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, το παιχνίδι που κάνουμε πάντα, το επιθετικό, με την ευχή ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, σε κανένα παιχνίδι δεν μπαίνεις ποτέ και να σκέφτεσαι τι θα γίνει στο επόμενο. Γιατί θεωρητικά και μαθηματικά έχουμε πιθανότητες, ακόμη και αν κερδίσουμε τη Rangers, να διεκδικήσουμε την δεύτερη θέση. Οπότε, αν και αυτό δεν είναι και ότι πιο ρεαλιστικό, να κάνουμε δύο νίκες στα δύο τελευταία παιχνίδια, αυτό που κάνουμε πάντα, όπως κάνουμε και στο πρωτάθλημα, είναι να βλέπουμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Το αμέσως επόμενο παιχνίδι είναι το αυριανό με τη Rangers. Όσο δύσκολο και αν φαντάζει και όσο και αν είμαστε μεγάλο ή τεράστιο outsider, ο στόχος μας είναι να μπούμε μέσα να προσπαθήσουμε να πάρουμε την νίκη και τους τρεις βαθμούς. Σαφώς και δεν είναι εύκολο το έργο μας, αλλά θα το προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Σε διάφορα τις απουσίες και τα προβλήματα που είχατε αντιμετωπίσει στις προηγούμενες εβδομάδες. Εντάξει, έχουν μειωθεί τα προβλήματα σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Οι δύο Σουηδοί είναι μαζί μας στην αποστολή, είναι εντελώς καλά, ξεπέρασαν την ίωση που τους ταλαιπώρησε και ο Μπρόσον και ο Λίον Πρέξτον. Αντίθετα, ο Γκομής προτιμήθηκε να μείνει στην Κύπρο να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του για να είναι έτοιμος στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Συνεπώς, από τους παίκτες που είναι δηλωμένοι στην Ευρώπη, εκτός είναι μόνο ο Έρικ Βάγκη και ο Γκομής. Πόσους φίλους του Αρίνα περιμένουμε να δούμε στο Άιμπροξ το βράδυ της Πέμπτης? Εντάξει, θα τους δούμε, νομίζω ότι θα μας υποδείξουν πού θα βρίσκονται, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα στις 50.000, άμα δεν μας πούνε ότι κάθονται εκεί, είναι δύσκολο να το διακρίνουμε, αλλά υπολογίζουμε ότι θα είναι τριψήφιος, είναι πάνω από 100 φίλοι του Άρη, οπότε για μας αυτό είναι ένα ικανοποιητικό αριθμό. Και είμαι βέβαιος ότι αυτοί που θα μπουν στο αεροπλάνο και θα ταξιδέψουν στη Σκωτία θα έχουν να το λένε. Είναι ταξίδια ζωής αυτά, είναι πολύ μεγάλη εμπειρία να είσαι φίλος του Άρη με όλη αυτή την προϊστορία που κουβαλούσε η ομάδα, χωρίς να έχει επιτυχίες, χωρίς να έχει κάτι να επιδείξει, και να πηγαίνεις με το αεροπλάνο στη Σκωτία να αντιμετωπίσεις τη Rangers για όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πώς έχετε ενημέρωση από τη Rangers για εξ όσο γνωρίζω θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Ευχαριστώ.